Σήμερα είμαστε εδώ για να δοκιμάσουμε αναψυκτικά και ροφήματα από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο παρ. Κάνουμε με αναψυκτικά, θα έρθει και δεύτερο με σνακ και μας τα έχει κεράσει όλα ο Παναγιώτης με το περίπτερο απέναντι από το Ιασό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Toxic Waste, Sour Lemon and Lime. Συνήλα περιμένουμε εδώ πέρα. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ωραία μιλωδιά. Ωραία μιλωδιά, λεμονάτσι. Παρ' όλα αυτά, like. Είναι ξινό, έτσι σκληρά ξινό. Πολύ ξινήρα, αδερφέ. Εγώ να μιλήσω από την ξινήλα. Στο υποσχέθηκε όμως το έδωσε. Ναι. Και έντονο το αθρακικό του, μου αρέσει αυτό. Ναι. Εγώ θα το δεχόμουν. Εμένα θα μου άρεσε με κάποιο ποτό να βάλω στη βότκα μου, ξέρω εγώ, στο τζιν μου. Μπορεί να έδινε. Σωστή παρατήρηση. Εγώ θα του βάλω ένα 7,5 φίλε. 6,5. Okay. Πάμε επόμενο. Θα πάω σε ένα Dr. Pepper αμερικάνικο που θέλα χρόνια να το δοκιμάσω. Okay. Dr. Pepper Cream and Soda. Τι θα δοκιμάσουμε, ρε Μάρκελ, πάλι. Ω, να σου μαγκές είναι το ντεπών, το σιροπάκι. Που παίρναμε μικρή. Το τσέρι. Χτύπησε εδώ. Είναι το ντεπών, το σιροπάκι που πίναμε μικρή και δεν μου άρεσε καθόλου. Με ανθρακικό. Όποιοι γουστάρετε αυτή τη γεύση θα το γουστάρετε. Όχι. Τεσσαράκι, 4,5 εκεί πέρα. Εντάξει, θα του βάλω 4 γι' αυτό. Πάμε επόμενο. Εγώ θα πάω μαν σε μια φάντα που μου έκανε πολύ εντύπωση και είναι φάντα στρόμπερι. Πολύ θέλω να το δοκιμάσω. Και εγώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ φίλο τη φράουλα. Μυρίζει ζελέ φράουλα. Τι κοκκινάδι είναι αυτό. Μάν είναι πολύ κόκκινη. Καραμέλο σε ουρανίσκου μου, φιλέ. Πολύ ωραίο. Εγώ το δέχομαι σαν προϊόν. Θα το έπαιρνα πολύ άνετα έτσι κάπου. Σε μια παραλία. Και εγώ λίγο καλοκαιράκι μου. Έτσι, καλοκαιράκι, ναι. Δεν θα το πάρει χειμώνα τώρα. Να βγει στα χιόνια ή να κάτσει στο τζάκι. Θα του βάλω ένα 8,4 φιλέ. Και εμένα γενικά μου άρεσε πολύ σαν γεύση. Είναι για λίγες περιπτώσεις. Δεν είναι να το πίνει κάθε μέρα, ρε φιλέ, αυτό το πράγμα. Όχι, ήταν, προς το, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ γλυκό. Θα του βάλω 8. Okay. Πάμε επόμενο. Θα παίξω λίγο βρώμικα. Σοκολατούχο μέσα στα αναψυκτικά, ε. Φιλέ Mars. Μερακλής. Καλό. Είναι ένα σοκολατούχο γάλα με λίγο γάβλα παραπάνω από το μάτι. Ωραίο, Μάρκο, ε. 9. 8,8. Λοιπόν, και αφού έπαιξες βρώμικα, έλα εδώ το δείγμα κούρων. Σαν Μπένετο Lemon Tea, το οποίο είναι ιταλικό προϊόν. Έχουμε δοκιμάσει παρόμοια στην Ελλάδα. Τσάι λεμόνι. Για πάμε. Νόστιμο είναι, φιλέ. Βγάζει και τη γεύση του τσαγιού. Εγώ θα του βάλω ένα οχταράκι. Μάλιστα, εκεί 8. Πάμε. Τι είναι αυτό εδώ. Tango Paradise Punch Sugar Free. Είναι από Αγγλία. Orange and Mango, Lay Soft Drink. Γράφει και Tango. Tango, Mango, κάπω το. Ναι, σκέφτηκαν το κάνανε λόγω παιδιού. Ο Κώστας Κρύος, του έκανε το marketing. Μύρισε. Φέρνει. Μύρισε Paradise. Tango, Mango. Μου άρεσε. Μου άρεσε που είχε τόσο έντονο αθρακικό. Αυτό σε χάλασε. Ναι, γιατί μου κάλυψε όλες τις γεύσεις. Δεν ήταν άσχημο, ωραίο ήταν. Απλά το περίμενα λίγο πιο έντονο από τη μυρωδιά. Δεν είναι αναψυκτικό για παιδάκια. Είναι αναψυκτικό για άντρες που ξέρουν τι θέλουν. Πίνεις κι άλλο παρόλα αυτά, ε. Παρεξηγήθην. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Είπα ότι από την μυρωδιά το περίμενα ακόμα πιο έντονο. Εγώ είμαι για ένα 9,3, φιλέ, πολύ άνετα. Θα έλεγα 8,3. Όχι, τόσο πολύ χαμηλό. Λάθος. 8,4, φαντάζομαι. 8,8. Εντάξει. Πάμε επόμενο. Διαλέγεις, Μάρκο. Εδώ. Lady Boba λέγεται, είναι ταρό, bubble tea. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι από την Ταϊβάν και αυτό το συγκεκριμένο έχει μοβ μύρτιλα, μαν. Μαν μυρίζει κάτι ανάμεσα σε σοκολάτα, καρύδα, τα bubbles παίζει να έχουν σκάσει μέσα. Ναι, δεν νομίζω, δεν βλέπω bubbles. Λίγο σαν καφέ μου φέρνει αυτά τους καφέδες τους, παίρνει τους τέτοιους, τους τσίγκινους. Λίγο έπρεπε να το κουνήσουμε. Δεν είναι ανθρακικό πάντως, είναι για κούνημα. Πάμε. Το φοβηθεί λίγο. Ήρθε το μπάμπλ στη γεύση πάντα. Ποιο μπάμπλ. Τι εννοεί. Με μπέρδεψε, Μαρκό. Μπερδευτικό πολύ. Μου άρεσε, με χάλασε που ήταν λίγο ρε φίλε αραιωμένο αρκετά. Δηλαδή περίμενα κάτι πιο πηχτή, πιο συμπαγή γεύση, ξέρω εγώ. Πιο ναι, έντονο okay. Σώμα. Είναι λίγο σαν νερωμένο. Απ' την άλλη, επειδή είναι τσάι, είναι λογικό να είναι ένα προϊόν το οποίο να έχει 70-80% νερό, ρε φίλε μέσα. Πάντως, το μοβ μύρτιλο δεν μου ήρθε. Πιο πολύ για καφέ. Κοιτάξτε, έχουμε και ένα καφέ καστανή ζάχαρη. Να τα έχουμε μπερδέψει τόσο πολύ και να είναι ανάποδα οι ετικέτες. Θέλω να πάμε στο επόμενο και να διαλέξω αυτό. Έχω τρελαθεί τώρα. Τσάρμαντερ, διάλογο εσένα. Τι έχουν κάνει εκεί οι Ταϊβάνοι. Για φέρε και το επόμενο, ρε Μάρκο. Σεγουέ, έλεγε όμως πριν. Έλεγε Σεγουέ, ε. Μάλλον έκανε πολύ γουέλ. Δεν ήθελε τόσο γουέλ. Γουέλτα. Και δεν το έδειξα κιόλας, θα το δείξω έτσι αναψοκοκκινισμένο. Έτσι άρχισε το καβάλι. Μα αν έχουνε κάνει υπέρτα την τοχιά οι μάγκες. Έχουνε βάλει τη γεύση καφέ. Ναι ρε μαλάγες, τι έχετε κάνει ρε Ταϊβάλι. Αυτό έχει γεύση καφέ. Και αυτό έχει γεύση μοβ μύρτιλο. Μας ανατείναξαν το κεφάλι εδώ, πάθαμε κεφαλικό ρε. Απίστευτο.
Ήταν μύρτιλο αυτό. Μου φέρνει κάτι σε φρούτο. Ναι, φρουτοτρέλα, ναι. Ο καφές μου άρεσε πιο πολύ. Στον καφέ θα έβαζα ένα 7,5. Και εγώ τον καφέ θα τον έπινα πιο άνετα, σαν ρόφημα κάπου. Θα συμφωνήσω, θα βάλω ένα 7,5 και ένα 6,5 σε αυτό. 6 σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Go next. Θέλω να πάρω κάτι να μας δώσει ενέργεια. Θα πάρω ένα τέρας. Zero sugar. Πρωταγινάκι, Ultra Peach King. Ωραία μυρωδιά. Αλό, αλό. Και το ανθρακικό του τόσο όσο, μου άρεσε σαν προϊόν. Είναι Ιρλανδικό προϊόν. Έχουμε 3 Monster και το καθένα είναι από διαφορετική χώρα, μπρο. Ένα 8,5 του βάλω, φιλά. Και θα πω μπράβο στους Ιρλανδούς και θα του δώσω ένα 9,2. Εντάξει. Πάμε επόμενο. Θα πάω στην Coca-Cola Cherry Vanilla. Πω, βασανιστήριο. Μέχρι και εδώ θα με βασανίσεις, δηλαδή αναψυκτικά ήρθαμε να πιούμε και πάλι. Από ΗΠΑ είναι αυτό. Δεν το είπα πριν. Όχι. Χίστο. Είναι το πρώτο προϊόν που θα χύσουμε σήμερα. Ολόκληρο. Δεν μου άρεσε, φίλε, θα βάλω ένα 3. Τόσο κακό δεν κακό. Το θεωρώ για Coca-Cola όμως. Με τον brand Coca-Cola πάνω είναι για 3. Σαν κάτι άλλο, άμα μου το έφερε, θα ήταν για 5. Πάμε επόμενο. Και επειδή πιάσαμε τη μεγάλη μπράντα την Coca-Cola, θα σε πάω σε κάτι πολύ παρόμοιο και θα σου δώσω Pepsi Max Cherry. Επίσης αμερικάνικο προϊόν. Και αυτό λίγο. Ντεπον, kids. Είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο ή λίγο χειρότερο. Αυτό δεν μπορώ να αποφασίσω. Νομίζω είναι λίγο καλύτερο. Το έχει κάνει η Pepsi να είναι λίγο καλύτερο. Νιώθεις καλύτερα την Coca-Cola. Ναι. Αλλά νιώθεις και πιο έντονα και την κερασίλα, επειδή δεν είναι η βανιλίλα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Κάτω το πιστικότατο. Καταλαβαίνω ότι όλοι το πιάσατε το νόημα. Θα του βάλω ένα 4,5. Εγώ θα του βάλω ένα 4, ξέρω εγώ. 4. Διάλεξε ρε Μάρκο. Λοιπόν, θα πάω σε αυτό εδώ πέρα. Το φοβόμουν. OMG Bubble Tea Passion Fruit. Πρόσχε, μην κάνεις μαλαγανιά. Τι τρίπλα ήταν αυτή. Έχει ιεροτελεστία. Μ' αρέσει, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι σαν τα αυγά του Σρέκ και της Φιώνα. Ναι, κάπως έτσι. Και τα κερνάς μέσα. Υπολογισμένο, έτσι. Και το κλείνεις κιόλας μάλλον. Και τρυπάς με αυτό. Δεν νομίζω να τρυπάς. Κάνουμε ένα μικρό ανακατεματάκι. Αυτό να ξέρεις ρουφάς και τα αγκώνει, εντάξει. Ναι, για να μην σου κάτσεις και κάνει αφούσκα στο λαρίκι. Πάρεις τη γεύση, ρε. Το γούσταρα. Μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Το είχα τώρα λίγο for fun. Γευστικά δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερο. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι αρκετά νερωμένο. Αλλά μου άρεσε όλο αυτό το... Έβγαλα αυτό, έβαλα το άλλο, άνοιξε και το άλλο. Είχε ένα ενδιαφέρον, μου άρεσε. Για όλο αυτό το packaging. Θα πω ένα 7,5. Εγώ θα το δω λίγο διαφορετικά, ότι με βάζει να κάνω και ολόκληρη διαδικασία για να πιάσω τη φλάκια. Κατάλαβε. Να ανοίγω από εδώ, να ανοίγω από εκεί, να πετάω από εδώ, να. Δεν ήσουν ποτέ παιδάκι, ρε φίλε, δηλαδή να ενθουσιαστεί με κάτι. Εγώ γούσταρα με αυτό το πράγμα. Πλέον δεν είμαι παιδάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ ξανά γίνα λίγο. Ρουφάει όμω bubbles. Εντάξει. Πρέπει να το ξαναδοκιμάζει για να το πει αυτό. Ανέβη και μισό πόντο, να ξέρει. Εντάξει, οκ. Και διαλέγει, Μάρκο. Πάω εδώ στον Dr. Pepper, το οποίο είναι strawberries in cream. Φράουλα και κρεμούλα. Ναι. Χρώμα Coca-Cola. Έντονη φράουλα. Πάλι αυτή τη σιροπίλα μου έβγαλε, ρε φίλε. Πιο πολύ κερασίλα μου έβγαλε. Πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε στη γεύση τι κάνουμε. Πάμε. Δεν βγάζει τρελά τράουλα. Όχι. Είναι λίγο πιο ωραίο από το άλλο. Εδώ κατάλαβα και λίγο καλύτερα την κρεμούλα. Είναι λίγο πιο περίεργο από το άλλο. Δεν νομίζω ότι θα το επέλεγα να είναι στο ψυγείο μου και να έλεγα ότι θα πάω να πάω. Ποτέ. Παρ' όλα αυτά για την προσπάθεια και για την τρίπλα, ένα 5 θα το βάλω. Και εγώ εκεί 5 θα βάλω. Okay. Πάμε επόμενο. Φίλε, θα πάω εδώ πέρα φαντά με ανανά. Αρέσει πάρα πολύ ο ανανάς. Μυρίζει ανανίλα. Τον ανανία μου μέσα. Όπου για μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ανανάς, παιδιά. Τι δεν σ' άρεσε. Για μένα το έχουν πετύχει, μπρο. Καλό είναι. Είναι γεύση ανανά με ανθρακικό. Καλό είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που γεύτηκα. Θα του βάλω ένα πολύ τιμή 9. Οι φάντες δηλαδή σήμερα μου έχουν δώσει πολύ γεύση, φίλε. Και είναι ωραίο προϊόν, ρε φίλε. Του βάλω κι εγώ ένα 8,7 εκεί πέρα. Okay. Και πάμε μόνο. Θα διάλεξω αυτό για να φύγει από το τραπέζι, πραγματικά. Dr. Pepper, Cherry Vanilla. Όλα τα αναψυκτικά μαζί ήτανε. Ωπα, διαφορετικό χρώμα, περίεργο. Κοκκινοποιημένο λίγο. Κοκκινοποιημένο, κοκκινοκαφέ. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ την Dr. Pepper. Θα της βάλω ένα 3,5. Για να μην αδικήσουμε το προϊόν, το προϊόν δίνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Σε εμάς δεν αρέσει αυτή η γεύση. Το 3,5 είναι τελείως υποκειμενικό, ρε φίλε. Αυτό μου άρεσε λίγο περισσότερο γιατί ήταν λίγο πιο έντονο και μου αρέσουν εμένα τα έντονα. 4,5. Okay. Επειδή έχουμε πάει πολύ σε έναν δρόμο, ναι. Θα κάνω και μια όπισθεν, οκ. Okay? Ναι, για πάμε. Twix σοκολατούχο γάλα. Να αρχίσουμε να κλάνουμε τώρα. No! Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνω. Τις αγαπημένες μου σοκολάτες, οι Twix, φιλέ. No! Μάρκο! Αυτό θέλει δύο χέρια έτσι να το ξεζουμίσει. Μάτας! Φοβερό προϊόν, φιλέ.
Ουπς. Φασιάλ. Ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε σοκολατούχο. Σε σοκολατούχο. Ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε σοκολατούχο γάλα στη ζωή μου και δεν υπερβάλλω καθόλου, του βάζω 9,99 και Παναγιώτη, θα σου στείλω διεύθυνση, φίλε, στείλω μου μια κούτα σου και ένα iPad. 9,9, παιδιά. Είχα πολύ καιρό να ενθουσιαστώ με τέτοιο προϊόν, φαγητό ποτό. Το αρπάζω μου ένα στα χέρια του άλλου, ξέρεις. Πού να πάω τώρα, ρε φίλε, με αυτό που μου άφησε στο στόμα. Θα πάω να μας ξενερώσω με Coca-Cola Cherry. Αυτό είναι. Αυτό είναι σκέτο τσέρι. Φίλε, ωραία μυρίζει. Παραδόξως, ναι. Φίλε, αφού εμένα δεν με χαλάσε τόσο. Ούτε εμένα. Δεν ήταν τόσο έντονο το κεράσι. Ναι. Πες να την κάνει βανίλια, φίλε. Πάντως αυτό ήταν. Okay. Και εμένα μου άρεσε. Δεν θα το προτιμούσα. Θα προτιμούσα μια απλή Coca-Cola. Άμα μου την κερνάγανε δηλαδή, θα την έπινα. Εγώ μια στόσο μπορεί να είχα μια τέτοια στο ψυγείο και να την έπινα. Ήταν κανονική Coca-Cola με λίγο έτσι φρουτόδι γεύση έξτρα. Οκ, okay, το δέχομαι, το δέχομαι. Ένα 7,5. Από το στόμα μου το πήρες. Ένα 7,5. Go next. Αυτό τι είναι, ρε Μάρκο. Το πήρα για Fanta Blue και μου βγήκε pineapple και grapefruit. Μα θα είχαμε Fanta Blue εδώ σε τέτοιο βίντεο, ρε μπρο. Ξεκόλα. Αυτό πες ένα ωραίο. Σαν ακαθαριστικό για τον μπάνιο μυρίζει. Αυτό περίεργο, όχι κακό. Δεν βγάζει και αυτά που λέει πάνω. Ναι, δεν τα νιώσα. Δηλαδή, άμα μου έλεγες με τροπικά φρούτα, θα το δεχόμουν λίγο καλύτερο κάπως. Πάντως θα την έπινα, θα την είχα στο ψυγείο. Όχι, ναι. Την έπινα, ναι, ναι, άνετα, άνετα. Όχι, δεν είναι κακό προϊόν, είναι περίεργο. Ένα οχταράκι. Ένα 8,3. Επόμενο. Θα πάω σε ένα Monster. Ultra Rosa. Τριαντάφυλλο, Μάρκο. Πολωνικό τριαντάφυλλο. Να πω ότι γενικά δεν με τρελαίνει το τριαντάφυλλο. Αυτό μυρίζει ωραία. Παρ' όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Καλό. Καλός ο Πολωνός. Είναι μια γεύση Monster που θα έπινα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα το έπινα. Θα του βάλω ένα 8,9. Και εγώ ένα 9. Next one. Fanta στα φίλη. Ω, κοιτάξτε εδώ χρώμα. Μυρίζει κιόλας. Καλό λίγο. Καλό. Καλός. Καλός είσαι ρε Σταφύλη, καλός. Με όλες αυτές τις φάντες που έχουμε δοκιμάσει, θα το διάλεγες να είναι στο ψυγείο σου. Θα ήταν στο ψυγείο μου, αλλά δεν θα ήταν. Αλλά θα το κέρναγες σε κάποιον άλλον. Θα το είχα, αλλά δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Εγώ θα του βάλω ένα 7. Δεν τρελά. Δεν θα είμαι τόσο αυστηρός. 8 θα του βάλω. Εντάξει. Ήταν αρκετά καλό. Πεινόταν εύκολα, ρε παιδί μου. Γιατί έκανα έτσι, δεν ξέρω. Πάμε. Θα πάω σε ένα Schweppes Orange. Πολύ κίτρινο. Ουσιαστικά να πούμε ότι οι Schweppes είναι σόδες με μία γεύση, ρε φίλε. Γι' αυτό που είναι, εγώ το δέχομαι αυτό. Δεν μ' αρέσει το πορτοκάλι τόσο πολύ σαν γεύση, αυτό το προϊόν δηλαδή. Είναι πορτοκάλι, ξεκάθαρα. Είναι σαστημένο πορτοκάλι, είναι. Ξινό. Άγουρο, πώς να σου το πω. Όχι, 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 δεν μου άρεσε. Sorry, okay. Μου βγάλε πολύ ξινίλα. Τι θα του βάλεις, εγώ θα του βάλω ένα 7,5. 6,5. Okay. Νομίζω έτσι όπως έχει πάει η ροή μας για το σωστό κλείσιμο, είναι να πάρω το Monster. Monster από Ουγγαρία, Ultra Golden Pineapple. Σας δείχνουμε ρε. Ρε τι σας δείχνουμε ρε. Κίτρινο τέτοιο, σαν Golden Sour είναι, όχι Golden Pineapple. No. Άξι, μου βγάζει ανανίλα. Κάνεις τον ίδιο ήχο ρε φίλε όταν μυρίζει με το ανθρακικό και λέω τόσο έντονο ανθρακικό έχει ρε. Μ' αρέσει. Και εμένα. Έβγαλε ακριβώς ανανά, ακριβώς τη γεύση του ανανά και τόσο όσο ρε φίλε. Να σου δώσει και τη μανστερίλα, να σου δώσει και τον ανανά, να στα δώσει όλα μαζί. Θα πω ότι είπα και πριν, 9 εγώ. Ναι. 9. Go next. Δεν θα την κάνει τώρα. Λοιπόν, πάμε για πίτσα. Πίτσες. Fanta πίτσα. Πρωταγινάκι. Ωου, τι χρώμα είναι αυτό, μα. Τρελό, σαν κεντελάδικο. Πίτσα. Μυρίζει πίτσα. Λίγο με απογοήτευσε. Είναι ωραίο, αλλά είναι υπερβολικά έντονο τώρα είναι αυτό. Έχει 10 κιλά ζάχαρη εδώ μέσα συμπυκνωμένη. Τι έχει κάνει, κάτι έχει κάνει. Είδες πως θα πιάνω. 81% σούγκα. Περίμενα καλύτερα πράγματα από τη Fanta. Εγώ. Δεν με τρελάνε. Ήτανε πολύ γλυκό. Δεν είχε πολύ τη γεύση, δεν ξέρω. Ενώ είχε τη μυρωδιά, είχε το χρώμα, δεν είχε τη γεύση. Ναι. Λίγο με απογοήτευσε και θα τη βάλω ένα 6,5 έτσι για να μάθει. Χαστούκακι. Δεν ήταν τόσο άσχημο στη γεύση, απλά δεν ήταν τόσο αυτό που περίμενες. Του βάλω ένα 7. Άντε. Και πάμε στο Final Boss. Κάτσε, πιάνε μια ιδέα. Prime Hydration Lemon Lime. Πόσα έχω ακούσει για αυτό το προϊόν, ρε φίλε. Άλλοι το κράζουνε, άλλοι το ξάζουνε. Δεν έχω είναι ενεργειακό ποτό τύπου Gatorade, τύπου Powerade. Gatorade, Powerade. Δεν είναι ενεργειακά αυτά. Είναι hydrate. Ηλεκτρολυτικά. Μπράβο. Για όποιον δεν ξέρει, το Prime είναι του Logan Paul και του KSI. Δύο τεράστιων YouTubers στο εξωτερικό. Και έχει γίνει χαμός γενικά με αυτό. Πάμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Ωραία μυρωδιά βγάζει. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές. Okay. Τα λεμονολάιμ ως σκηνικά. Είναι λεμονολάιμ, ναι, ισχύει. Σπιτική λεμονάδα μου μύρισε. Ναι. Και να ξέρεις, διαφημίζουν ως υγιεινό γιατί έχει μόνο 2 γραμμάρια ζάχαρη σε όλο αυτό.
Okay. Το προηγούμενο. Αυτό το pitch πριν είχε 240 περίπου γραμμάρια. Και αυτό έχει 2 γραμμάρια. Αυτό έχει 20 πολύ θερμίδες, το άλλο έχει 170 θερμίδες. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι σαν Λουκοζέιτ. Βέβαια το Λουκοζέιτ έχει πιο πολύ ανθρακικό. Είναι σαν Λουκοζέιτ ξεθυμασμένο. Και το Λουκοζέιτ νομίζω είναι πορτοκάλι. Εδώ έχει λίγο πιο πολύ οξύτητα με το λάιμ. Ναι, γιατί έχει λάιμ. Οκ. Okay. Ελαφρύ σώμα, πιο πολύ νερό είναι ούτως ή άλλως. Κοίτα, γι' αυτό που είναι με αυτές τις θερμίδες. Να το είχα στην προπόνησή μου να το πίνω, αντί να πίνω νερό, εγώ φίλε θα το έπινα. Πολλοί το έχουν κράξει. Δεν θυμάμαι την τιμή του. Μήπως το κράζουν και για την τιμή του, ρε φίλε. Ναι, αν έχει φέρει. Νομίζω εδώ στην Ελλάδα το έχει 8 ευρώ, 10 ευρώ, κάτι τέτοια τρελά γενικά. Θα βάλει στο μπάζε, ρε Λογάμπολ. Από το θέμα τιμή δεν θα το παίρνω ποτέ στη ζωή μου ξανά. Okay. Okay. Να το βγάλουμε αυτό το τέτοιο. Αλλά από θέμα γεύση, εγώ θα το έπινα πάρα πολύ εύκολα και θα του βάλω και ένα 8,8 για αυτό που είναι. Εγώ δεν θα πω τόσο ψηλά. Θα του βάλω ένα 8. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο.